Η ΕΜΜΙΑ, ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1973 στην Κηφισιά από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Τα άτομα που γίνονται δεκτά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το 1980 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα ιδρύοντας τη στέγη ειδικής θεραπευτικής αγωγής στη Νέα Ερυθρέα, όπου λειτουργήσε οικοτροφείο ιδιωτικού δικαίου για άτομα με νοητική υστέρηση για πρώτη φορά στην Αττική. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν το 1986, όπου θεμελίωσε τη στέγη. Έτσι, το 1998, όλες οι δραστηριότητες της ΕΓΜΙΑ μεταφέρθηκαν στη στέγη σε σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν μέχρι σήμερα στο Λαγονίσι. Γενικές αρχές της ΕΓΜΙΑ είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και την προσωπικότητα. Η φροντίδα, με κύριο άξονα την αρχή «Βοήθησέ με να τα καταφέρω μόνος μου» μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων του κάθε ατόμου. Η εξασφάλιση των παιδιών μέσα σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και οικογενειακό περιβάλλον μετά το τέλος της ζωής των γονιών. Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, αλλά και της οικογένειας. Και τέλος, η διαπαιδαγώγησή τους. Η στέγη, σήμερα, απασχολεί προσωπικό που καλύπτει πολλές ειδικότητες, από ψυχίατρο και ψυχολόγο, μέχρι βοηθητικό προσωπικό και φύλακες. Το οικοτροφείο αποτελείται από τρία συγκροτήματα κοιτώνων που διαθέτουν άνετες και καλά εξοπλισμένες κρεβατοκάμαρες 2 ατόμων με κεντρική θέρμανση. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 60 άτομα. Υπάρχουν άνετοι χώροι και σαλόνια όπου συγκεντρώνονται για το πρόγευμα, την ψυχαγωγία ή την τραδινή συντροφιά. Ένας αριθμός φιλοξενουμένων είναι μόνιμοι οικότροφοι, ενώ κάποιοι πηγαίνουν το Σαββατοκύριακο στους δικούς τους. Υπάρχει επίσης μία ανεξάρτητη και ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνονται εκδηλώσεις, γιορτές, χορί, μέχρι και θεατρικές παραστάσεις. Ακριβώς δίπλα είναι η τραπεζαρία, όπου γίνεται η ομαδική σύντηση σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες διαιτολόγου. Η στέγη διαθέτει ακόμα ειδικά κατασκευασμένους χώρους και εργαστήρια για την εκπαίδευση και απασχόληση στα άτομα με νοητική υστέρηση. Κέρι. Από πηγή φωτισμού, το κερί έχει εξελιχθεί σε μια πρόσθετη ποιότητα στη διακόσμηση. Αργαλιός. Η παραδοσιακή υφαντική τέχνη με τον αργαλιό, μια τέχνη που τα τελευταία χρόνια τίνει να χάνεται, στη στέγη μένει ακόμα ζωντανή. Ραπτική. Η τέχνη του κεντήματος και της ραπτικής είναι πάντα χρήσιμη και πάντα ενδιαφέρουσα. Κυπουρική. Η επαφή με τη φύση είναι αποδεδειγμένο ότι αυξάνει την ευτυχία και βελτιώνει την αυθεντικότητα των ανθρώπων. Χειροτεχνία, ζωγραφική και εργαστήριο διακοσμητικής δημιουργίας, όπου κατασκευάζονται συνθέσεις με αποξηραμένα λουλούδια και φύλλα. Δραματοθεραπεία. Αποτελεί σήμερα μια κατοχυρωμένη επιστημονικά θεραπευτική μέθοδο, ατομική ή ομαδική, που εξετάζει τα θέματα του θεραπευόμενου μέσα από τη μεταφορά του σε κάποια πράξη δημιουργίας. Άθληση. Στη στέγη υπάρχει κλειστό γυμναστήριο για ενόργανη γυμναστική, μπάσκετ και ποδήλατο. Όπως υπάρχουν και υπαίθριοι χώροι για τα ίδια αθλήματα, στο οποίο μάλιστα έχουμε πολλές διακρίσεις και μετάλλια. 2 φορές την εβδομάδα υπάρχει δυνατότητα κολύμβησης σε πισίνα στο κλειστό κολυμβητήριο της Γλυφάδας και 1 φορά πρόγραμμα θεραπευτικής υπασίας. Φυσιοθεραπεία. Μέσα στη στέγη και δίπλα από το γυμναστήριο υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φυσιοθεραπευτήριο με μόνιμη φυσιοθεραπεύτρια εφαρμόζοντας την κατάλληλη αγωγή που υποδεικνύει η φυσίατρος. Εξωτερικές δραστηριότητες. Η κοινωνικοποίηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το χαρακτήρα τους. Γι' αυτό το λόγο η στέγη επισκέπτεται μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, παίρνει μέρος σε παρελάσεις και οργανώνει μπαζάρ με όμορφα έργα από τα χέρια των παιδιών. Η στέγη στηρίζει τη λειτουργία της σε κρατικές επιχορηγήσεις, κοινοτικά προγράμματα, ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές γονέων και δωρεές. Συμπαραστάτες όμως μπορείτε να είστε όλοι, καθένας όσο και όπως μπορεί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή «Ο Δήμος Σαρωνικού στην εποχή του κορονοϊού»
Και σήμερα, όπως έχω προαναγγείλει, θα μιλήσουμε και θα παρουσιάσουμε την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων, ΕΓΝΙΑ. Και πριν συνδεθώ με την Διευθύντρια Πόπη Χατζησταύρου, να σας υπενθυμίσω ότι απόψε στις 8 θα προβληθεί από την ίδια σελίδα του παράκτιος.gr στο Facebook μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Ο δρόμος του μαρτυρίου». Είναι μια πολύ ωραία δουλειά του σκηνοθέτη Γιώργου Πετρινόλη, του συνδημότη μας, με τη συμμετοχή των θεατρικών εργαστήριων Θέσπης Κερατέα, τη Φιλαρμονική Κερατέας και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Σαλονικού. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, και αμέσως συνδέουμε με την Πόπη Χατζησταύρου. Καλησπέρα. Πόπη Χατζησταύρου, Διευθύντρια της ΕΓΝΙΑ, της στέγης ΕΓΝΙΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε ή να μας πεις 2-3 λόγια. Και βεβαίως προηγουμένως έδειξα ένα βιντεάκι της ΕΓΝΙΑ του 2015. Θα το γνωρίζεις βέβαια. Και ήθελα να σε ρωτήσω από τότε, από το 2015 μέχρι και σήμερα, ποιες είναι οι διαφορές πλέον, όπως λειτουργεί σήμερα. Θα ξεκινήσω με το να σας πω ότι έχει παραμείνει ίδιο. Έχει παραμείνει ίδιο το ότι σας χρειαζόμαστε όλους για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μέχρι πριν μπούμε σε αυτή την καραντίνα του κορονοϊού, η ΕΓΝΙΑ βρισκόταν σε ένα στάδιο εξέλιξης. Με το κυριότερο σημείο που θα θέλω να σας πω είναι για την ίδρυση δύο νέων στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, δυναμικότητας 18 ατόμων. Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης των αλλαγών που απαιτούνται στα κτίρια μας σύμφωνα με κάποιες προϋποθέσεις από ένα ΦΕΚ. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ασυλοποίηση των οικοτροφείων μας και τη μετατροπή τους σε σπίτι για τους ωφελούμενους. Από την άλλη, κάνουμε πάρα πολλές νέες δραστηριότητες. Έχουμε περάσει πλέον στο στάδιο της εξωστρέφειας προς την κοινωνία. Γιατί τα παιδιά μας, που επιτρέψτε μου να τα λέω παιδιά, δεν είναι παιδιά, το όπως καλά ξέρετε, είναι ενήλικες έως και ηλικιωμένοι. Τα παιδιά μας τα βλέπουμε εμείς σαν μέρος της κοινότητας και είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτό. Δεν θεωρούμε ότι είναι πολίτες που θα πρέπει να κρύβονται και γι' αυτό δεν τα αποκλείουμε από καμία δραστηριότητα. Στο Δήμο Σαλονικού δεν έχουμε νιώσει διαφορετική ούτε κάποιο αποκλεισμό. Απέναντίας νιώθουμε αποδοχή και έμπρακτη αγάπη. Παρακολουθώντας το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πάντα μελετώ λιγάκι πριν βγάλω το προσκεκλημένο, που έγινε το Μάρτιο, 4 Μαρτίου νομίζω, παρουσιάσατε τον προϋπολογισμό της ΕΓΝΙΑ. Μιλήσατε τότε για αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το 2020 θα υπάρξει μια αύξηση στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί βρίσκεστε, όπως είπατε, στη διαδικασία δημιουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και γίνεται αποσυλλοποίηση των οικοτρόφων και δημιουργούνται σπίτια για τους οικοτρόφους ακολουθώντας ευρωπαϊκή οδηγία. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα που σχεδιάζετε να κάνετε? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Τα ΣΥΡ σημαίνει ότι θα μένουν τα περισσότερα παιδιά σε μονόκλινα δωμάτια. Στον ίδιο χώρο? Ναι, στον ίδιο χώρο. Αλλά θα είναι ξεχωριστά δωμάτια. Mm-hmm. Θα έχουν μέσα αυτόνομη κουζίνα, θα μπορούν να μαγειρεύουν εκεί, να κάνουν δραστηριότητες. Θα είναι σαν σπίτι πλέον, δεν θα είναι σαν ένα άσυλο όπως είναι αυτή τη στιγμή λίγο πολύ όλα τα οικοτροφία, όχι μόνο το δικό μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν το δωμάτιό τους με ό,τι και επιθυμούν, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι κάποιο PlayStation, είτε οτιδήποτε, να το διακοσμήσουν βάσει των οδηγιών των γονιών τους ή βάσει των δικών τους επιθυμιών. Θα είναι η οικία τους. Μάλιστα. Σε αυτούς τους οικοτρόφους υπάρχουν και εξωτερικοί, από ό,τι κατάλαβα, οικότροφοι από αυτά που είπα στο Συμβούλιο, έρχονται και από... Δηλαδή υπάρχουν και παιδιά, μεγάλα παιδιά, που έρχονται
απ' έξω από την Αθήνα, από άλλες περιοχές και φεύγουν το βράδυ? Να σας πω, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει, η στέγη δουλεύει σε δύο βάσεις. Η μία είναι το κέντρο ημέρας, το οποίο από τις 11 Μαρτίου και βάσει κυβερνητικής εντολής έχει πάψει τη λειτουργία του λόγω του κορονοϊού. Αυτό ήταν σαν σχολείο. Δηλαδή, το πρωί πηγαίναν τα λεωφορεία μας, μαζεύαν τα παιδιά από τα σπίτια τους, τα φέρναν εδώ, αποσχολιόντουσαν στα εργαστήριά μας, τρώγανε και μετά φεύγαν το μεσημέρι και επιστρέφαν ξανά στο σπίτι. Ναι, αυτό είπα. Δεν μένανε μέσα, τουλάχιστον μέχρι να. Δεν μένανε μέσα. Ναι, το μεσημέρι τους φέρνανε, ναι, το βράδυ. Okay. Και υπάρχει και άλλη λειτουργία που είναι τα οικότροφα παιδιά που μένουν εδώ 365 μέρες το χρόνο. Πόσα οικότροφα παιδιά φιλοξενείτε? Φιλοξενούμε 42, αυτή τη στιγμή έχουμε 31, γιατί έχουν απομακρυνθεί κάποια λόγω του κορονοϊού. Πάντως, με τη δημιουργία αυτή των στεγών υποστηριζόμενων διαβίωσης, όπως είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνουν προσλήψεις. Και αυτό είναι κάτι καλό για την περιοχή. Και, είπατε επίσης ότι οι προσλήψεις πάντα επιδιώκεται να γίνονται από το Δήμο. Και ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου Σαρωνικού στην Έγνοια. Γιατί, όπως βλέπω, κάθε χρόνο υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό σας. Ποια είναι λοιπόν η εξάρτηση η δική σας από το Δήμο Σαρωνικού και ποια η εμπλοκή του Δήμου Σαρωνικού στη λειτουργία του Ιδρύματος? Δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή του Δήμου Σαρωνικού. Γενικά, διαχρονικά, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές μας βοηθούσαν. Είτε με την προμήθεια πετρελαίου, είτε με την προμήθεια τροφίμων. Κάποιες επισκευές που χρειάζονται εδώ πέρα στα κτίρια ενδεχομένως να τις αναλαμβάνουν. Γενικά είναι δίπλα μας. Συμπορευόμαστε. Κάποια εμπλοκή άμεση δεν υπάρχει στη διοίκηση του Ιδρύματος από το Δήμο. Γιατί υποβάλλετε τότε τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτό είναι κάποια οδηγία η οποία είχε δοθεί τότε με το σχέδιο Καποδίστριας, δεν θυμάμαι, μετά έχω μπερδέψει. Ναι. Και ήμασταν υποχρεωμένοι να υποβάλουμε τον προϋπολογισμό μας προς έγκριση σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και επειδή εντασσόμαστε στα πλαίσια στα όρια του Δήμου Σαρωνικού. Οι προσλήψεις όμως γίνονται από εσάς. Δεν μπλέκεται ο Δήμος διαδικαστικά. Όχι, βεβαίως. Εννοούσατε ότι από τους δημότες του Δήμου Σαρωνικού θέλετε να... Αυτό εννοούσατε μάλλον. Γενικά και στο υπάρχον προσωπικό μας επιδιώκουμε να είναι άτομα των κύριων περιοχών, δηλαδή εντός του Δήμου Σαρωνικού ή των όμορων Δήμων, για λόγους ευκολίας του προσωπικού και είναι η επιδίωξή μας αυτή γενικά. Μάλιστα. Επίσης άκουσα ότι υπάρχει μια επιχορήγηση της περιφέρειας, η οποία μάλιστα το τελευταίο καιρό έχει μειωθεί κατά 20.000 και τώρα ακριβώς δεν ξέρετε πόσο θα είναι, 250-280 πόσο θα είναι. Αυτή η επιχορήγηση είναι κάθε χρόνο από την περιφέρεια, είναι σε ετήσια βάση? Ναι, είναι σε ετήσια βάση. Άρα λοιπόν τα έσοδά σας είναι από την περιφέρεια μόνο και τα ευρωπαϊκά προγράμματα από ό,τι κατάλαβα? Περιφέρεια, ευρωπαϊκά προγράμματα και ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Ωραία. Πώς είναι η ζωή τώρα με τον κορονοϊό μέσα στα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά? Μια καθημερινή αγωνία. Ένα καθημερινό στίχημα που μέρα με την ημέρα λέμε το κερδίσαμε. Και δεν είναι τόσο πολύ η αγωνία μας από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι σόπληστα εδώ μέσα. Απλά το προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνω έρχεται από τα σπίτια του και με αρκετή και με μέσα μεταφοράς. Τηρούμε βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε και αντισηπτικά. Μας έχει βοηθήσει και ο Δήμος Σαρωνικού στο να κάνουμε απολίμανση στους χώρους μας. Προσέχουμε πάρα πολύ και μέρα με την ημέρα είναι περνάει αλήθεια. Και σβήνουμε άλλο ένα λιθαράκι. Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος Σαρωνικού, όλες οι διοικήσεις του Δήμου Σαρωνικού, αλλά όχι μόνο ο Δήμος Σαρωνικού ως αρχή, ως δημοτική αρχή, αλλά όλοι οι φορείς, σας έχουμε πολύ, πολύ αγαπήσει πραγματικά σε αυτό εδώ στην περιοχή μας και το δείχνουν αυτό όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς με την αγάπη τους. Όταν κάνετε, δυστυχώς φέτος δεν θα κάνετε παζάρι πασχαλινό, όταν κάνετε τα παζάρια είχατε πάρα πολύ κόσμο και γενικώς βλέπω μια πολύ μεγάλη αγάπη από τους κατοίκους τους ίδιους προς τα παιδιά αυτά και προς το Ίδρυμα. Είναι γεγονός αυτό, βέβαια είναι αμοιβαία τα αισθήματα, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, η κοινωνική στήριξη της κυρίας Ακάλου. Κυρία Ακάλου προφανώς, ναι. Ναι, πολλοί σύλλογοι,
Σχεδόν όλοι οι σύλλογοι εδώ της περιοχής μας βοηθάνε σε οτιδήποτε. Και πρέπει να θυμίζουμε συνεχώς ότι τους χρειαζόμαστε όχι μόνο υλικά και σαν παρουσία καμιά φορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας. Αυτός είναι και ο σκοπός που σήμερα σας έβγαλα για να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά την παρουσία σας, που νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη υπενθύμηση στους συνδημότες μας. Κάποιος μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε που είχατε έρθει για τον προεκλογισμό είπε ότι η υποδειγματική λειτουργία του Ιδρύματός σας μας δίνει υπεραξία ως περιοχή. Και αυτό νομίζω το πιστεύουμε όλοι και έτσι είναι. Τώρα τα παιδιά πώς αντιδρούνε σε όλο αυτό. Ξέρω τα παιδιά αυτά, γιατί έρχομαι και εγώ πολλές φορές εκεί, έχω καλύψει πολλές εκδηλώσεις. Είχαν φτάσει στο σημείο, τελευταία φορά θυμάμαι, κάνανε μια θεατρική παράσταση αξιέπαινη, την οποία την είχα καλύψει, αν θυμάστε. Είδα λοιπόν αυτά τα παιδιά με πόση αγάπη, με πόση αγωνία και πόσο έτσι ανέβηκαν πάνω στη σκηνή, σαν μεγάλοι ηθοποιοί, να παίξουν το ρόλο τους. Και ήταν καταπληκτικά. Και εκεί πάνω που είχε βγει έξω, υπήρχε αυτή η εξωστρέφεια, ήρθε ο κορονοϊός, θα μας τα χαλάσει. Τώρα, τα παιδιά πώς τα αντιμετωπίζουν αυτό? Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά τι σημαίνει ακριβώς. Όσα καταλαβαίνουν, δεν κάνουν υπομονή. Σίγουρα έχει ανατραπεί πλήρως το πρόγραμμά τους, γιατί τα εργαστήρια που λειτουργούσαν μέχρι τις 11 Μαρτίου ήταν για εκείνα μία διέξοδος, βγαίνανε από τα κτίρια, πηγαίνανε, βλέπαν άλλο κόσμο, εκπαιδευόντουσαν σε κάτι. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες ακόμα και τώρα από την κοινωνική λειτουργό, από μια ειδική παιδαγωγό που έχουμε, να απασχολούνται τα παιδιά το πρωί, να μην μένουν στα οικοτροφία. Αλλά σίγουρα έχουμε μπει πλέον σε σόκλειστη κατάσταση. Δεν δεχόμαστε καθόλου επισκέψεις, ούτε καν οι γονείς τους δεν επιτρέπουμε να έρθουν να τα δουν από την πόρτα και από μακριά. Είναι λίγο δύσκολο, για όλους μας είναι δύσκολο. Πόσο ψυχική δύναμη χρειάζεται ένας υπάλληλος, δεν ξέρω τις ειδικότητες εκεί πέρα, προφανώς θα υπάρχουν και ψυχολόγοι, δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι δεν είναι τυχαίοι, πρέπει να έχουν κάποια προσόντα, γιατί είναι μεγάλη δουλειά να κουμαντάρεις αυτά τα παιδιά με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν, έτσι δεν είναι? Είναι πιο εξειδικευμένο το προσωπικό γενικότερα εκεί? Υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή που είναι η κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος και ψυχίατρος. Υπάρχουν ειδικοί παιδαγωγοί και υπάρχουν και άνθρωποι που απλά αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά και θέλουν να προσφερθούν σε αυτό. Εμένα η εμπειρία μου έχει δείξει ότι τελικά η αγάπη προς τα παιδιά δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την εξειδίκευση. Δηλαδή, μπορεί να αγαπάει κάποιος ένα παιδί πάρα πολύ, τα παιδιά μάλλον, όχι ένα παιδί, και να μην έχει καμία εξειδίκευση, να είναι απόφυτος λυκείου. Είναι και θέμα ψυχής αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα μόρφωσης. Εμείς πλέον, αν θέλετε να σας πω εγώ προσωπικά για την ψυχική δύναμη, εγώ πλέον τα παιδιά τα αντιμετωπίζω σαν μέρος της καθημερινότητάς μου. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ όταν είχα πρώτο έρθει εδώ ήμουν σε μια κατάσταση σοκ. Γιατί ναι, μεν ακούς για νοητική στέρηση, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό άμα δεν το δεις, άμα δεν το βιώσεις. Τώρα πλέον είναι σαν τα παιδιά μου. Είναι η καθημερινότητά μου τα παιδιά. Ξέρω τα ακούγια τους, ξέρω τι θέλουν, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την περίοδο της καραντίνας, ας την πούμε, καραντίνα είναι, η πολιτεία έχει πάρει κάποια έξτρα μέτρα για σας? Όχι, δεν έχει πάρει κάποια έξτρα μέτρα. Είμαστε κι εμείς σε μια βεβαιότητα όπως όλος ο κόσμος. Ένα μέρος της χρηματοδότησης έχει ανασταλεί. Έχει ανασταλεί και χρηματοδότηση σε αυτή την εποχή? Ανασταλεί, να σας πω, εμείς χρηματοδοτούμασταν από τον ΕΟΠΗ. Παίρναμε ένα νοσήλιο για το κέντρο ημέρας, ημερήσιο. Το οποίο φυσικά, εφόσον το κέντρο ημέρας δεν λειτουργεί, έχει ανασταλεί και το νοσήλιο. Δεν έχει βγει δηλαδή κάποια οδηγία ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό για μας. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής η πληροφορία μας είναι ότι το ΕΣΠΑ, που ήταν για το ίδιο λόγο για το κέντρο ημέρας, θα συνεχιστεί. Ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι μια αγωνία που, όπως έχει όλος ο κόσμος, την έχουμε και εμείς. Δεν έχουμε κάνει καμία απόλυση. Όλο το προσωπικό μας συνεχίζει και πληρώνεται από εμάς. 47 άτομα. 47, ήθελα να ρωτήσω πόσα άτομα έστω, μου το είπατε. 47 άτομα προσωπικό. Γιατί αυτός ο χώρος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, λειτουργεί 24 ώρες 24. Έχουμε βάρδιες σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες. Και βλέπουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς
θα είχατε ανάγκη, ή μάλλον τι εσείς θα προτείνατε η πολιτεία θα έπρεπε να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, για να πάω και στο Δήμο ύστερα. Δηλαδή, ζητάτε κάτι από αυτή τη στιγμή από την πολιτεία γενικότερα για τη στήριξη αυτής της εποχής, στην εποχή αυτή. Σχετικά με, με τη δομή μας, λέτε. Ακριβώς, έτσι. Για τη δομή μιλάω, ναι. Πιστεύω ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι κάποια έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων αυτών των δαπανών. Και φυσικά και για την κάλυψη της μισθοδοσίας που, όπως σας είπα, δεν έχουμε προχωρήσει καμία απόλυση και ούτε σκοπεύουμε. Και το ιδανικό θα ήταν να συνεχιστεί και η χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΗ. Η οποία έχει διακοπεί. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχει βγει κάποιο έξτρα κοντήλι ειδικά για την περίπτωση δική σας. Αυτό εννοώ. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που πιστεύω ότι θα επωφεληθούμε είναι τη μείωση αυτή του 25% των εισφορών, επειδή τις καταβάλουμε εμπρόθεσμα. Και τα οικονομικά φτάνουν τώρα, αν κράτησε αυτή τη δουλειά και πάει βαρύτσα. Περιμένουμε περίπου σε ένα μήνα μια δόση από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα με ΕΣΠΑ που έχουμε. Mm-hmm. Αν δοθεί αυτή εγκαίρως, θα τα βγάλουμε κουτσά στραβά, θα τα καταφέρουμε, βασφελτός. Αν δεν δοθεί εγκαίρως, γιατί σε ένα μήνα από τώρα δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε, εκεί θα είναι λίγο άσχημα τα πράγματα. Από το Δήμο Σαλονικού, τι θα θέλατε να ζητήσετε, τι θα μπορούσατε να ζητήσετε ως στήριξη, εκτός την ηθική που την έχετε, η ηθική είναι ένα ζήτημα. Η οικονομική όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Από το Δήμο Σαλονικού, ίσως κάποιες εργασίες που θα μπορούσαν να γίνουν εδώ πέρα. Όπως? Όπως η επισκευή του θεάτρου, που βέβαια υπάρχει μία απόφαση, την οποία δεν την έχουμε δει εμείς, την έχουμε ακούσει, ότι θα γίνει αυτό από το Δήμο Σαλονικού, θα επισκευαστεί το θεατράκι. Και σκοπός μας είναι κιόλας να το παραχωρούμε σε εκδηλώσεις του Δήμου ή όποιων άλλων φορέων θέλουν, για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ. Για πες το μας αυτό, γιατί δεν το ξέρω. Υπάρχει θεατράκι, δεν το έχω δει. Υπαίθριο είναι. Θεατράκι είναι κάτω από την τραπεζική. Ναι, εκεί πέρα που κάνουμε τα μπαζάρ μας είναι στο κάτω μέρος. Uh-huh. Υπάρχει ένα υπαίθριο θεατράκι, το οποίο χρειάζεται λίγο φτιάξιμο το δάπεδο, μη σκηνή να πούμε. Πόσα άτομα χωράει, πόσους θεατές μπορεί να χωρέσει αυτό το θεατράκι? Σίγουρα 300. Σοβαρά. Ναι. Και έχει βγει απόφαση από το Δήμο Σαλονικού για την επισκευή του. Πότε βγήκε αυτή η απόφαση? Δεν ξέρω αν έχει βγει απόφαση. Στο Μιλητό. Α, Μιλητό, εντάξει. Μιλητό, εγώ ακούω πολλά χρόνια θα γίνουν εκεί μέσα κάτι και προεκλογικά. Θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Οκ, αυτό το ξέρω. Α, Μιλητό λέτε, εντάξει. Άρα λοιπόν, ναι. Το αίτημα αυτή τη στιγμή το καταθέτουμε και επισήμως μέσα από εδώ. Θα το δούμε, να είστε σίγουροι. Εντάξει, το έχουμε καταθέσει το αίτημα και στον κύριο Φιλίππου και έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαυτίστου. Είναι θετική η στάση τους, αυτό είναι βέβαιο. Είναι θετική. Άλλο η θετική στάση και άλλο η υλοποίηση που ελπίζω να γίνει. Το λέω έτσι χαριτολογώντας, δεν θεωρώ ότι δεν έχουν πρόθεση να γίνει. Όμως κάποια πράγματα πρέπει να τα σπρώχνουμε όλοι μαζί. Εγώ το κρατώ αυτό, ότι ναι. Έχετε ένα θεατράκι 300 ατόμων χωρητικότητας, το οποίο θέλει επισκευή και όταν γίνει αυτό μπορείτε να το παραχωρείτε και σε συλλόγους ή φορείς να κάνουν θεατρικές παραστάσεις. Δεν είναι μικρό, ναι. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, 300 άτομα θεατές. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο. Θέλετε κάτι να, έτσι λόγω των ημερών, να μας πείτε? Τι είδες, συγγνώμη, σας άκουσα. Λόγω των ημερών, αν θέλετε κάτι να κλείσετε την εκπομπή. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλή Λευτεριά. Καλή Λευτεριά, όντως. Και ελπίζω να βγούμε όλοι αλόβητοι από αυτό, και ψυχολογικά και σωματικά, και να ξανασμίξουμε στις παλιές μας εκδηλώσεις. Μακάρι. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Ναι. Από μένα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να είστε πάντα όλοι καλά, να είστε δυνατοί. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εσύ. Που τα ξέρω πολύ καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλό Πάσχα. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πήραμε, φίλες και φίλοι, και μία γεύση
από το στέγη Έγνοια. Κρατώ και εγώ υπόσχομαι ότι θα γίνω τσιμπούρι στους αντιδημάρχους και τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο για αυτό το θεατράκι που μίλησε η Πόπη, ότι θέλει μια επισκευή. Είναι ένα θεατράκι πέθριο χωρητικότητας 300 ατόμων. Ελπίζω και ξέρω ότι ακούνε πολλοί αντιδήμαρχοι την εκπομπή, ίσως την ακούει και ο δήμαρχος. Ας το βάλουν στα υπόψη. Εμείς το έχουμε βάλει ήδη στα υπόψη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Αύριο κλείνει ο πρώτος κύκλος των εκπομπών μου. Αφού πέρασε η πρώτη μπόρα, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δεν προσφέρει περισσότερα πράγματα. Συνεπώς αύριο το πρωί, αύριο το βράδυ, με την συζήτηση με τον κύριο Αυγερινό, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι στην εκπομπή μου, αλλά και αν δεν είναι, πάλι θα γίνει η εκπομπή, γιατί μετά από αυτήν θα υπάρξει μια προβολή σε επανάληψη ενός καταπληκτικού δρόμενου που είναι πανελλαδικά αναγνωρισμένο και διάσημο. Είναι ο επιτάφιος στην Ανάβησο και η αναπαράσταση του Θείου Δράματος. Είναι ένα δρόμενο το οποίο βλέπουμε κάθε χρόνο στην Ανάβησο. Είναι ένα σπάνιο δρόμενο που παίρνουν μέρος παιδιά, γονείς, εκκλησία, γίνεται η περιφορά του επιταφείου και στους δρόμους της Ανάβησου έχει στηθεί ο δρόμος του μαρτυρίου που θα δούμε και σήμερα και γίνεται η αναπαράσταση του Θείου Δράματος. Αυτό σε ένα 15 λεπτό βιντεάκι που έχω ετοιμάσει, που είναι από το αρχείο του Παράκτιου τόσο εδώ και χρόνια. Θα το δείτε αύριο ως κλείσιμο της εκπομπής και ελπίζω να δούμε και τον Θανάση Αυγερινό, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, για να κλείσει και αυτός ο πρώτος κύκλος των εκπομπών μου. Βεβαίως η εκπομπή ήρθε για να μείνει. Απλά μετά το Πάσχα θα επανέλθω με νέο πρόγραμμα, με νέο στυλ εκπομπής και νέα θεματολογία, κάτι που θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο στις 18:30.